Ελάχιστες ώρες απομένουν προκειμένου να ξεκινήσουν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Μελών στις κατατόπους ΔΕΠ στην Ελλάδα. Στον Εύρο, οι δύο υποψήφοι, ο Άκης Παρασκευόπουλος και ο Γιάννης Τζίμας, θα σταυρώσουν τα σπαθιά τους την Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα θα πραγματοποιηθεί στα κατατόπους εκλογικά κέντρα αλλά και διαδικτυακά. Πάντα μια εσωκομματική διαδικασία θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο για μια καλύτερη επόμενη μέρα. Εμείς είμαστε ευτυχείς στον Εύρο, διότι πολλά μέλη μας θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Ελπίζω να πάνε όλα καλά αύριο και τους καλώ να ψηφίσουν, να εμπιστευθούν τον πρόεδρό τους, τον Άκη τον Παρασκευόπουλο, τον μέχρι σήμερα πρόεδρο, με κύριο κριτήριο το έργο το οποίο έχω επιτελέσει αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα χρόνια με τους συνεργάτες μου στην Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή. Η μέχρι στιγμής διοίκηση της ΝΟΔΕ, να το πω έτσι με την παλιά της ονομασία, γιατί έτσι ξέρει ο περισσότερος κόσμος, είχε απομακρυνθεί από τη βάση. Είναι ένα παράπονο που ακούω όλες αυτές τις μέρες και ειδικά από το βόρειο κομμάτι του νομού. Είμαι αποφασισμένος να το αλλάξω, είμαι διατεθειμένος να δουλέψω σκληρά, είμαι ο αυστηρότερος κριτής πρώτα απ' όλα του εαυτού μου και συλλογική δουλειά θα απαιτήσω πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μου και έπειτα από όποιο μέλος εκλεχτεί. Ο Άκης Παρασκευόπουλος κάλεσε τα μέλη του κόμματος να τον εμπιστευθούν προκειμένου να κάνουν καλό στον τόπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τζίμας μίλησε για χτυπήματα κάτω από τη μέση κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, καταλήγοντας πως ο ίδιος δεν έχει αποκομίσει ποτέ κάτι υλικό από την θητεία του ως γραμματέας. Πιστεύω ότι ήταν για μένα μια αγώνιμη θητεία, η οποία όμως με έχει οπλίσει και με εμπειρία και με γνώσεις, έτσι ώστε την επόμενη μέρα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παράγοντας έργο ωφέλιμο για τον τόπο, να ενισχυθεί και άλλο και στις επόμενες εκλογές να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί, ακόμη πιο ενισχυμένοι, κάνοντας όμως ως σύνθημα θα πω καλό στον τόπο, διότι αυτό πρέπει να είναι το μέλημα πλέον των κομμάτων, να προσφέρουν στον τόπο τους, στον συνάνθρωπό τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και την κομματική τους ιδιότητα και την κομματική τους ταυτότητα. Τους καλώ λοιπόν όλους να συμμετάσχουν, να με εμπιστευθούν πρώτα το κόμμα μας, πρώτα η Ελλάδα. Οφείλω να πω για μία φορά ακόμη ότι δεν έχουν δοθεί χρήσματα. Δεν υπάρχουν χρήσματα, δεν υπάρχουν εκλεκτοί του κόμματος και το κυριότερο ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές, όπως έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό. Ο προεκλογικός αγώνας μέχρι στιγμής, μέχρι πριν από λίγες μέρες μάλλον, διεξήχθη ομαλά. Τις τελευταίες μέρες δυστυχώς είχαμε κάποια άσχημα φαινόμενα, είχαμε κάποια χτυπήματα κάτω από τη μέση, τα οποία θεωρώ ότι είναι αθέμητα. Να τονίσω ότι από μέρους μου δεν υπάρχει καμία, μα καμία απολύτως ομαδοποίηση υποψηφίων. Έχω περάσει από όλα τα πόστα, είμαι πιστός στρατιώτης, ανιδιοτελής πάντα, δεν έχω αποκομίσει το παραμικρό, δεν έχω την παραμικρή υλική ωφέλεια από το κόμμα, ωστόσο υπηρετώ πάντα τις αρχές του κόμματος και θέλω να με ψηφίσει ο κόσμος ώστε να συνεχίσω να υπηρετώ από το καινούργιο πόστο στο οποίο αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα.